μεγάλη πάσα. Προσποίηση. Έρχεται ο Χουάντσο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να σου φανεί 15 όλα. Ωραίο μπάσκετ εδώ από τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραίο. Νίκολιτς. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτς λοιπόν που επιστρέφει ως European Ambassador και εδώ ο Λορέντζο Μπράουν, το βιολί του. Είπαμε. Με Σλούκα και Μπράουν. Μητόγλου. Το 38-35. Μωρά έτσι περνάει πολύ ωραία. Γκραντ κρατάει κατοχή. Χουάντσο μέσα αυτή τη φορά. 38-38 από τον διεθνή Ισπανό. Άρα πολύ αθλητικός, κινητικός, με άλμα γερό. Μητόγλου από την κορυφή. Μέσα. Είναι και δημιουργός. Καλό στο transition παιχνίδι. Ωραία, καταπληκτικά ο Παναθηναϊκός. Καταπληκτικά. 43-44 με την εκπνοή. Εδώ είναι ο Χουάντσο. Τσαμοντούροφ. Έξω, γωνία, corner 3, μέσα σώμους του. Μητόγλου από την κορυφή, αστοχή, προσπαθεί ο Χουάντσο. Καταπληκτική του Μπράουν και το κάρφωμα. Η πιο έξυπνη φάση του αγώνα. Με Μπράουν και Χουάντσο, κοιτάξτε εδώ, το άστοχο. Κοιτάξτε, χάθηκε η μπάλα. Είναι ο Μπράουν, πολύ ωραία. Χουάντσο χάνει την μπάλα, Σαμοντούροφ μέσα. Μπράουν στα 6. Σαμοντούροφ. Μπράουν προσποίηση για 3 μέσα. Μητόγλου. Γρηγόνης προσποίησης. Συγκλίνει φλότερ μέσα. Μητόγλου. Χαμηλά για τον Μπράουν. Έρχεται τρέιλερ. Καταπληκτική φάση. Όχι μόνο προς το τελείωμα του θεαματικού εδώ εναργόμεθα, αλλά και ως προς τη δημιουργία του Αμερικανού παίκτη του Παναθηναϊκού. Η αλλαγή του Μιγιάτοβιτς, 26-18 και το όμορφο καλάθι από το κόψιμο του Σαμοντούροφ από τον Μπρούκλιν. Γκραντ καταπληκτικά στον Παπαπέτρου που μένει αμαρκάριστος εκεί. Μητόγλου με τον Τζόνσον, αμαρκάριστο του Καλατζάκη μέσα, μέσα. 39-35, 2-47 για το τέλος. Ευστοχή και ο Καλατζάκης. Καλή παρουσία στο δεύτερο μισό της σεζόν πέρσι. Από την κορυφή ο Γρηγόνης μέσα. Στο διεθνές μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στη μνήμη του τεράστιου Έλληνα παράγοντα καλαθοσφαίρισης και όχι μόνο. Είχε 10 πόντους. Μπράιαν μπερδεύεται. Κι άλλο κλέψιμο Καλατζάκη. Σας είπαμε γι' αυτόν. Σαμοντούροφ. Μπράουν. Χάνε την μπάλα. Το πιο ωραίο. 3-2. Μπράουν. Για τον Λεσό, φανταστικό το άλλο κάρφωμα, 5-2. Είδαμε ότι ο Μπράουν έπαιξε πολύ καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Γιούρτσεβεν, εντυπωσιακό το κάρφωμα, 16-8. Εδώ θα... 22-10 με τον Τούρκο να κάνει ένα φανταστικό. Λεσόρ στον Λορέντζο Μπράουν. Σαμοντούροφ. Ωραία κάνει την προσπίση. Ωραία και η πάσα. Μπράουν στον Γκριγκόνης για 3-41-25. Ερνάν Γκόμεθ. Λεσόρ. Θα νικήσει και τον Χάρης και τον Λούτσιτς. Σλούκας. Γκριγκόνης, φανταστική πάσα στο Γιούτσεβεν και εύκολο το κάρφωμα από τον Τούρκο. Κακή πάσα, την κλέβει ο Χουάντσο. Λορέντζο Μπράουν, φανταστική τρίπλα δισταγμού. Η πάσα στον Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος τώρα υποπίεση θα πετύχει ένα πολύ πιο δύσκολο lay-up από αυτό που έχασε προηγουμένως. Ο Σμάνστρονγκ την μπάλα στα χέρια του Χουάντσο. Λεσόρ στον Λορέντζο Μπράουν, αμέσως για 3, κανένα πρόβλημα. 33-35, σερί 9-0. Για τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο ομάδες είναι στον μπόνους. Γιούρτσεβεν δίνει το σκριν στον Σλούκα. Πασάρει αυτός έξοχα στον Τούρκο. 42-45. Όταν αυτοματοποιήσουν αυτή τη συνεργασία που νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Μητόγλου δίστασε για 3. Ενώ είχε χώρο. Μπράουν στον Λεσόρ. Ρολάρι πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει και το φάουλ. 48-49. Λιώνει τις φάσεις. Αυτό μας έχει δείξει αυτές τις δύο μέρες. Αυτό έχει δείξει γενικότερα στην καριέρα του. Μπράουν στον Γιούρτσεβεν. Να το τελείωμα. Έξοχη
η assist του Λορέντζο Μπράουν για το 61-70. Πολύ καλούς παίκτες, όπως και το Λιωτόπουλο. Που... εδώ ο Νάν από τον Αντετοκούμπο θα πάρει την μπάλα. Νάν και πιάστε τον, 17-24. Παναθηναϊκός βρίσκει επιτέλους μετά από 15 λεπτά επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Λεσόρ έχει κάνει ένα πόντο και κάνει ένα rebound και ο Αντετοκούμπο έχει ένα πόντο και δύο rebound και τρία κλεψίματα. Γιούρτσεβεν, kick out, Νάν, corner 3 μέσα, 24-30 και μετά από ώρα Παναθηναϊκός. Για τον Γκριγκόνης, ανοιχτό γήπεδο αρχικά, αλλά έχει επιστρέψει Παρτιζάν. Χουάντσο στην κίνηση για να μειώσει κι άλλο. Ο Παναθηναϊκός πια από τον Κέντρικ Νάν. Σουτ μακρινής απόστασης και κάποιες φορές και μέσα εδώ. Ο Νάν στο ακροβατικό είναι μέσα. Μπόγκα κλέβει ο Νάν. Νάν σκαστεί στον Οσμάν. Θα πει την μπάλα στο καλάθι και δείξει και το φάουλ. Εξαιρετική συνεργασία του Νάν με τον Τζέντι Οσμάν. İçeriye girdi. Papa Petru'dan dışarıya. Nan ekstra pasa gitti ve isabet. Mitoglu'dan geliyor. Kendrick Nan. Neden en iyi savunmacılardan biri olduğunu kanıtlamış oldu da maçın başında. Mitoglu, Papa Petru atışı isabetli. Cedi topu aldı. Çembere uzak. Grigonis. Izundo'nu karşıladı. Cedi. Kendrick Nan. Grant orada düzeltiyorum. Atışı isabetli. Efinay'ı bir turnike daha ama çok rahat bir turnikeydi, kaçırdı. Cedi bu kez boş sahayı Cedi Osman buldu ve turnike Cedi Osman'dan. Grigonis, çeyrek atışı isabetli. Hemen iki kısanın, aslına bakarsan kendi standardının çok altında bir ilk yarı oynadı. Manisa'da önemli işler yaptı geçtiğimiz yıl. Alia. Alia da. Raitis topu çok süratli taşıdı. Cedi. Üst sayılık isabet. Cedi Osman'dan. Sonuçta şu anda transferlere baktığınız zaman Galatasaray'ın ilk 5-4 numarası. Onun performansı onun için çok önemli Galatasaray adına. Ömer Faruk çembere çok yakın aldı ve bir üçlük ama isabetli olmadı. Cedi Osman. Juancho Hernan Gomez. Çembere gitti. Soluyla bitirdi. Hernan Gomez ve... çok dengeli bitirdi. Çok... Moraitis'ten Cedi'ye. Moraitis. Ömer'i buldu ve bir smaç daha Ömer Faruk Yurtseven.